Θέλω να πάμε όμως τώρα στην έκθεση της Αθήνας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Χατζησημεωνίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Παναρά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μας. Θέλω να δω και να μάθω πλέον τι έγινε στην Αθήνα σε μια πολυαναμενόμενη και για σας έκθεση. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι και εσείς κάνατε πολλές αλλαγές, ποντάρατε, δεν θα πω στο πείραμα, θέλατε να δείτε με καινούργιες κινήσεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και θέλουμε να το μάθουμε. Ναι, όντως η φετινή έκθεση στην Αθήνα ήταν ένα καινούργιο project, στο οποίο είχαμε μία ομοιομορφία, δείξαμε μία ομαδικότητα σαν κλάδος. Παρουσιαστήκαν όλες οι εταιρείες σε έναν χώρο κάτω από διαφορετικές συνθήκες, χωρίς να αλλάζει η δομή για κάθε περίπτερο. Ήταν κάτι το οποίο άρεσε στους πελάτες, άρεσε και στους εκθέτες. Δηλαδή ήταν ένα πείραμα, όπως το είπατε, αλλά ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε. Ήταν μισό λεπτό, πολύ καλύτερο από ό,τι το περιμένατε, έτσι, το πρώτο στοιχείο που δίνετε, ναι. Αυτό σαν πληροφορία μπορώ να σας πω ότι θα το είχαμε πει και πριν, και το στοίχημα ήταν να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου, να δούμε πώς είναι γενικότερα το όλο στήσιμο, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και ίσως να το μεταφέρουμε και σε άλλες πόλεις, μητροπολιτικές πόλεις που έχουν επαφή με τη Γούνα. Ναι. Άρα πού καταλήγουμε, ή σε επίπεδο τώρα είτε επισκεπτών, είτε οι συζητήσεις που έχετε κάνει με τους εκθέτες, πού είναι, πού καταλήγουνε, έγιναν δουλειές, έχουμε αριθμό συγκεκριμένο, τα έχουμε αυτά? Η επισκεψιμότητα ήταν στα πλαίσια, έτσι και έτσι όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Συνολικά ήρθαν γύρω στους 170 ξένοι επισκέπτες, οι οποίοι αντιστοιχούσαν περίπου στις 100 διαφορετικές επιχειρήσεις και οι οποίοι έπρεπε να διαμοιραστούν σε 11 γουνοποιητικές επιχειρήσεις συν ενός βιβλιοδέψη. Την πρώτη μέρα η κίνηση ήταν αρκετά μεγάλη, μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρχε χρόνος ούτε νερό να πιούμε. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη κίνηση, γιατί φαντάζεστε ότι τόσα άτομα σε τόσο μικρό χώρο δεν ήταν δυνατόν να φιλοξενηθούν. Το αρνητικό που το ξέραμε και από την αρχή ήταν ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για τους πελάτες. Δηλαδή η εκθέτηση ήταν λίγη και αυτό το λέγαμε ότι ήταν αρνητικό. Αλλά δυστυχώς όταν είχαμε τη θέληση των πελατών να έρθουν μέχρι την Αθήνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω. Άσχετα αν οι διάφοροι παράγοντες κρατήσανε πίσω τους επιχειρηματίες και δεν θέλανε να συμμετέχουν στην Αθήνα. Αυτό βέβαια ήταν καλό για αυτούς που ήταν εκεί πέρα. Ο παρανομαστής νομίζω ότι είναι θετικός. Είδαμε αρκετούς πελάτες, οι οποίους δεν τους είχαμε ξαναδεί ούτε στο Χονγκ Κονγκ ούτε στην Ιταλία. Ήρθανε με όρεξη οι άνθρωποι, ήρθανε να δουλέψουν. Σας το ξαναλέω ότι ίσως ήταν ένα αρνητικό στοιχείο το ότι δεν είχαμε αρκετούς εκθέτες και αυτό έκανε λίγο παύση τους, δηλαδή λίγο κάποιους τους επηρέασε, τους αγοραστές ενώντας. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όλοι οι εκθέτες φύγανε με χαμόγελα από εκεί μέσα. Φύγανε με χαμόγελα. Είχαμε επισκέπτες από Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κίνα, έτσι, αυτά που είδα, Μογγολία, είχατε επισκέπτες. Σωστά, ναι, σωστά τα λέτε. Ωραία. Υπήρχε επισκεψιμότητα, ήταν αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα για τόσο μικρό γεγονός. Τώρα, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα υπάρχουν και παραγγελίες, φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι οι εκθέτες εκεί. Τώρα τα επόμενα βήματα, είμαστε σε μια μεταβατική θα έλεγα φάση, κύριε πρόεδρε. Έχουμε μπροστά μας βέβαια σε ένα μήνα την έκθεση που γίνεται στην Καστοριά, που και εδώ από ό,τι έχω ακούσει από τον Άκη Τσούκα και από την διοίκηση γενικότερα, ο Άκη Τσούκας είναι ο πρόεδρος ο καινούργιος αφού έχει φύγει ο Κορετζίδης, λοιπόν, φαίνεται ότι και εδώ θα έχουμε καλά αποτελέσματα, το θέλετε φαντάζομαι όλοι αυτό, γιατί τώρα και όλοι εσείς πια πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσετε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την συνένωσή σας, έχει εκλογές στο Προφήτη Ηλίας, όλα αυτά τώρα πώς θα δρομολογηθούν, σε ποια φάση είστε? Εμείς ευχόμαστε καταρχάς από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον άλλο σύνδεσμο και όποια βοήθεια χρειαστεί μπορούμε να την προσφέρουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήδη και χθες εγώ μίλησα και με τον Νίκο τον Κατσάνο για κάποια πράγματα
μήπως με κάποιο τρόπο και εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Και να υπάρχει μια συνεργασία. Είναι κάτι που εντάξει, δεν γίνεται στο παρελθόν, γίνεται όμως τώρα, λέτε πια, και πρέπει να γίνει. Ναι, όλα σχεδόν τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Γουρνοποιών δείχνουν έμπρακτα την υποστήριξή τους πια στο γεγονός της Καστοριάς, στην έκθεση Καστοριάς, συμμετέχοντας μέχρι και, δηλαδή και εγώ συμμετέχω στην έκθεση της Καστοριάς, ναι. Δείχνοντας έτσι ότι θα πρέπει να ρίξουμε γέφυρες επικοινωνίας και θα πρέπει όλοι μαζί πια να πολεμάμε προς ένα κοινό σκοπό. Mm-hmm. Νομίζω ότι ό,τι έχει γίνει και ό,τι γίνεται από την πλευρά μας είναι ό,τι είναι δυνατόν για να πάμε σε μια συμπόρευση και μια σύμπλευση των δυνάμεων που έχουν η Γουνοποία. Έχουμε, όπως λέτε, μπροστά μας είναι η έκθεση και κατανοούμε και την πίεση και του χρόνου και της mm-hmm. έντασης εργασίας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουν έτσι ώστε να γίνει η έκθεση όσο το δυνατόν καλύτερη με όσο τους δυνατούν περισσότερους επισκέπτες. Οπότε όλοι είναι επικεντρωμένοι σε αυτό. Στο διατάφτα και στο παραπέρα είναι οι εκλογές και όλες οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμπλέξουμε και να συνενώσουμε τις δυνάμεις. Αν κάνω λάθος, ναι, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, αλλά έχω την αίσθηση ότι εμπόδια δεν βλέπω να υπάρχουν, δηλαδή και οι δύο διοικήσεις νομίζω πλέον είστε σε ένα πολύ καλό κλίμα. Δεν ξέρω αν περιμένει κάποιος ο ένας από τον άλλον κάτι, αισθάνομαι όμως ότι λέτε, τώρα είδατε, μίλησα χθες λέτε με τον Κατσάνο ή συζητάτε. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, κάνω λάθος? Όχι, υπάρχει καλό κλίμα. Κοιτάξτε, διαπροσωπικά ποτέ δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είχα ούτε με τον κύριο Κορετζίδη που ήταν πριν, ούτε με τον κύριο Τσούκα που είναι τώρα. Δεν υπάρχουν προσωπικά προβλήματα και με τον κύριο Κατσάνο. Είμαστε φίλοι, είμαστε γνωστοί, εννοείται. Το θέμα είναι εκ της διαδικασίας, γιατί όταν λέμε να συνενώσουμε δύο διαφορετικά σωματεία, εκεί υπάρχουν κάποια αγκάθια, ας το πούμε, τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν. Και όπως έχω ξαναπεί, ο ΣΕΙΒ έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα και τις απαραίτητες υποχωρήσεις, έτσι ώστε αυτή η συνένωση να συμβεί. Μένει τώρα από το προφήτη Λία να κάνει και το τελευταίο βήμα και νομίζω ότι... Το τελευταίο αυτό βήμα, τώρα δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι, είναι κάτι που πρέπει να γίνει μετά την έκθεση, ας πούμε. Τώρα νομίζω ότι ο προφήτης Ηλίας έχει προσδιορισμένες τις εκλογές για το καλοκαίρι. Ή κάνω λάθος? Ναι, ότι... Κάπου εκεί δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος και εγώ, νομίζω ότι είναι τον Ιούνιο. Ναι. Άρα λοιπόν έχουν εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου. Λέτε ότι αυτό το βήμα πρέπει να γίνει πριν από τις εκλογές, φαντάζομαι, έτσι? Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Προφανώς θα πρέπει. Εκεί τώρα, πριν από τις εκλογές, να έχετε συνενωθεί, να είστε όλοι μαζί, ας πούμε, υποψήφοι εκεί. Πώς θα γίνει αυτό? Ή αυτό είναι που δεν έχετε διευκρινίσει ακόμα? Πήγα κατευθείαν στο δύσκολο εγώ. Κοιτάξτε, όταν λέμε για συνέντευξη. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα απλοποιήσουμε όλα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ανάγκη να τα έχουμε τόσο. Απλά είναι. Μα είναι πολύ απλά. Όταν μιλάμε για συνέντευξη. Αυτό δεν είναι συνέντευξη. Όλοι να έχουν το εκλέγει και το εκλέγεστε. Ναι. Το δικαίωμα το εκλέγει και το εκλέγεστε. Αυτό λέτε όταν... λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν ότι παράδειγμα να γίνει μπορεί να γίνει ένα ψηφοδέλτιο, έτσι, και να είστε όλοι εκεί και να επιλεγούν αυτοί που θα επιλεγούν. Έτσι. Ναι, προφανώς. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Δεν είναι συγκρουσιακό το κλίμα. Προφανώς. Δεν θα θέλαμε με επουδενή. Εγώ θα κάνω και μία επαφή. Δύο ψηφοδέλτια, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή. Εγώ θα κάνω και μία επαφή με τον Άκη Τσούκα τις επόμενες μέρες, να δω δηλαδή πού βρίσκεται και από τη μεριά τη δική του και πώς είναι όλο αυτό, αλλά και πώς το Διοικητικό Συμβούλιο του προφήτη Ηλία πια προετοιμάζεται και για την έκθεση φυσικά, αλλά και για αυτό που περιγράφουμε. Παρά, όπως και να έχει αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο του προφήτη Ηλία, είναι ένα μήνα πριν την έκθεση. Εγώ καταλαβαίνω ότι η πίεση είναι φοβερή αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι άφησε αυτή τη στιγμή, δηλαδή διαδικαστικά δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή. Να μπούμε σε αυτό, λέτε. Ναι. Σε αυτό, γιατί προέχει έκθεση, δεν το συζητάμε. Να τελειώσει η έκθεση. Και μετά την έκθεση έχουμε ένα 1,5 μήνα μπροστά. Ένα 1,5 μήνα. Ναι. Όπου εκεί αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν και να δρομολογηθούν, μου λέτε όμως. Προφανώς. Προφανώς. Αν θέλουμε το καλό του τόπου μας και του κλάδου μας. Καλά, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της έκθεσης να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Έτσι, καλή συνέχεια και εννοείται θα έχουμε καλά. Πολλά να πούμε
πλέον τον επόμενο μήνα. Όχι για τις εκλογές με εσάς, για τα άλλα θέματα. Εγώ. Τις αυτοδιοικητικές εννοώ και αυτά. Σαν πρόεδρος του ΣΕΓΑ, εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί όλοι τη χρειάζονται την καλή επιτυχία. Mm-hmm. Στο δικό μας το γεγονός τελείωσε αισίως και όλα πήγαν καλά. Και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στον προφήτη Λέα και εύχομαι να γίνουν όσο περισσότερες δουλειές γίνονται. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.